δελτία τύπου ότι με αυτό τον συμβολικό τρόπο επέλεξε ο Δήμος Αχαρνών να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, υπενθυμίζοντας τους επισκέπτες ότι οι Αχαρνές και οι Θρακομακεδόνες είναι δύο όμορφες πράσινες πόλεις που βρίσκονται δίπλα στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, το περιβάλλον, η δημιουργία του Θεού, ο αστρικός και ο φυσικός κόσμος έγιναν από τον πλάστη Κύριο για να τοποθετηθεί μέσα σε αυτόν ο άνθρωπος και να μεγαλουργήσει, να κυριαρχήσει και δι' αυτού του τρόπου να αποκτήσει τη μακαριότητα, όπως αναφέρει ο ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όμως ο άνθρωπος, ενεργώντας αντίθετα από την βούληση του Τριαδικού Θεού, ο οποίος έπλασε τον κόσμο λίαν καλός, διασάλευσε την ακεραιότητα της δημιουργίας μη φιδόμενος της ελευθερίας του, με την οποία τον εκόσμησε ο Θεός κατά την κατοικώνα πλάση του, επενέβη στην φύση και δημιούργησε ανεπανόρθωτα τραύματα σε αυτήν. Κλείνοντας τον παρόντα χαιρετισμό, εκφράζουμε σαν ποιμένας της τοπικής εκκλησίας των Θρακομακεδόνων την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι αυτή η θεάριστη και ωφέλιμη πρωτοβουλία του Δήμου Αχαρνών έρχεται όχι μόνο να δώσει ένα περαιτέρω τόνο καλεσθησίας και ομορφιάς στην όμορφη φύση της πόλης μας, αλλά και να βοηθήσει στην επούλωση των τραυμάτων που επιφέρει η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Ο Ιταλός ποιητής Δάντης έγραψε κάπου ότι η φύση είναι η τέχνη του Θεού. Ευχόμαστε από καρδιάς αυτό το πολύχρωμο και ευωδιαστό χαλί που θα απολαύσουμε στην πρώτη ανθοκομική έκθεση του Δήμου μας να μας φέρει πιο κοντά στη φύση και συνεπώς πιο κοντά στην ανακάλυψη του δημιουργού της, του αληθινού Θεού. Και εδώ ήθελα να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.